απλά για το πλάσιμό τους. Όταν θα πάρει μέσα το αλεύρι μου, θα σταματήσετε να δουλεύετε. Δεν θέλω να μου παιδεύετε το μείγμα. Τα μείγματα αυτά, όπως είναι και τα μείγματα των κουραμπιέδων, δεν φέρουν ζύμωμα. Δεν είναι ψωμί να ζυμώνεις, να παιδεύεις. Γιατί αναπτύσσεται το πλέγμα της γλουτένης και γίνεται πολύ ελαστικό μετά και μετά θα γίνουν πολύ σκληρά. Εγώ τα θέλω τραγανά και αφράτα. Δεν θέλω να είναι σκληρά και όταν μελώσουν να είναι σαν ίσα πέτρες μέσα. Για να μείνουν κιόλα. Για να μπορέσουμε να τα κρατήσουμε. Να το. Μόλις μαζεύτηκαν τα υλικά στον κάδο. Αυτό ήτανε. Μου φωνάζει μόνο του. Έχει μαζευτεί όλο το υλικό. Η ζύμη μου είναι απαλή, λαδερή και φανταστική. Έτσι μου γίνονται τέλεια τα μελομακάρονα και πιστέψτε με, έχω κάνει κάτι... πολύ μελομακάρονα. Αν ξέρεις, είναι πολύ της μόδας τώρα και παίρνουν διάφορα άλλα. Λιάβρια από αυτό, από σίκαλι, από... Γίνονται το ίδιο. Δεν γίνονται το ίδιο, Λίτσα μου, όχι. Γιατί τα αλεύρια αυτά, να σου πω ένα απλό παράδειγμα για το πιο συνηθισμένο αλεύρι που είναι το ολικής άλεσης, γιατί εγώ το φτιάχνω και ψωμί στο εστιατόριο. Ναι. Συμπεριφέρεται τελείως διαφορετικά. Από θέμα υγείας μπορείτε να το καλά φτιάξετε. Ναι. Ναι, αλλά είναι διαφορετικά. Δεν θα γίνει ποτέ τόσο τραγάνο το μπισκότο. Είναι κανονικό. Μπράβο. Θέλει δεν θα κανονικό γίνει ποτέ το ψωμί τόσο φουσκωτό όσο γίνεται με τα άλλα αλεύρια. Έτσι, ναι, ναι. Και επίσης κρατάνε αρκετή υγρασία. Πάμε να δούμε λίγο τη ζύμη. Ελάτε να δείτε αυτό που σας λέω. Απαλή, λαδερή. Φτιάχνεις δηλαδή. Λαδερή, τη βλέπετε. Μέσα σε τρία λεπτά, αργυρούλα δηλαδή. Με το μάτι, ναι, τίποτα. Μέσα σε τρία λεπτά. Τίποτα. Και κάντε μεγάλη ποσότητα. Σας λέω, θα εξαφανιστούν στο λεπτό. Αυτή η δόση που σας δίνω, τα 100 κομμάτια είναι το τίποτα. Λοιπόν, απαλά, ωραία, τάκ και τάκ. Έτσι τα φτιάχνω εγώ. Δεν μου αρέσει να είναι πολύ χοντρό το μελομακαρονό μου. Θέλω να ψήνεται μέχρι μέσα. Μπράβο. Και επίσης θέλω να κόβω μέσα. Για πάμε μία κοντά-κοντά. Για περιμένετε. Έτσι. Αυτό να σας το δείχνω. Αυτό να το πάω. Και αυτό φάτε εσύ. Ευχαριστώ. Μέχρι μέσα να είναι μελωμένο και τραγανό. Είναι φανταστικό απλά. Έλα λίγο, έλα λοιπόν, λίγο, έλα λίγο, έλα λίγο. Αφού τα πλάσουμε. Έλα Σπυράκο. Έλα. Μπαμπομ. Άντε, τα γκρέμισα όλα. Τι είναι. Τα γκρέμισα όλα. Λοιπόν, αφού τα πλάσω, θα πλάσετε όλες τις λαμαρίνες. Βασικά, η δόση που σας δίνω, στο μέγεθος το μικρό που σας δίνω, κάνει τρεις λαμαρίνες, οι οποίες μπαίνουν ταυτόχρονα στον αέρα, στο φούρνο στον αέρα, και θέλω μετά από 15 λεπτά ψησίματος, είπαμε ότι συνολικά θα έρθουν γύρω στα 25 λεπτά με 30. Αφού περάσουν τα πρώτα 15 λεπτά ψησίματος, παίξτε λίγο με τις χάρες, ανεβοκατεβάστε μου τα πάνω κάτω, θα δείτε ότι η μια λαμαρίνα, εμένα στο δικό μου φούρνο ας πούμε, η μια λαμαρίνα η πάνω, πάντα η μία γωνία η δεξιά μου σκουραίνει πιο γρήγορα. Τι σημαίνει, πρέπει να τα βοηθήσω εγώ, να ρωτάρω λίγο τις χάρες μου. Άρα, τρία ταψιά, τα ταψιά που έχει μέσα ο φούρνος. Ναι. Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Ναι. Τα βάζεις στον αέρα. Στον αέρα, στους 160. Στους 160. 25 με 30. 25 με 30 λεπτά. Και στα 15 λεπτά ανοίγουμε το φούρνο. Μπράβο. Δεν και τίποτα. Αλλάζουμε τα ταψιά. Πάνω κάτω. Αλλάζω το πάνω, το βάζω κάτω, το κάτω το βάζω στη μέση. Παίζουμε λίγα. Το κάτω κάτω να είναι τελευταίο, να κουμπάει στο. Ποτέ τίποτα δεν βάζω να κουμπάει στη σχάρα του φούρνου, εκτός αν είναι η πλάκα ψησίματος. Ξέρω εγώ και ρωτάω. Ναι. Εκεί θα το βάζα. Όχι, ποτέ. Εννοούμε στις χάρες, όπου έχει εγκοπές για σχάρα. Μάλιστα. Εκεί, εντάξει. Λοιπόν, αφού είναι τα πλάσουμε, γρήγορα, παιδιά, είναι γρήγορα, είναι φανταστικά και είναι τέλεια συνταγή και είναι πάρα πολύ υγιεινό γλυκό το μελομακάρονο, πάρα πολύ και είναι φανταστικό, παιδιά, τα αγαπάνε ακόμα και οι ξένοι. Βλέπω εγώ τι σκοτωμός γίνεται. Σκοτωμός, ειδικά στο Alpha Pie House. Πρέπει να κάνετε παραγγελία και το μελομακάρονο και το φανταστικό μας τσουρέκι. Το κάνετε παραγγελία από πριν, έχω μάθει τους Ισπανούς και τα κάνουν σφαίρα. Είναι η Τίνα από πάνω Κέρβερος που προσέχει τα πάντα. Αλήθεια. Γίνεται σκοτωμός εκεί πέρα. Έχουν μάθει και τρώνε τα ελληνικά γλυκά. Τώρα αυτό είναι ωραίο. Κουραμπιέ, μελομακάρονο στο κατακαλό καιρό, τσουρέκι. Λοιπόν, θα πάρετε πιρουνάκι. Δείτε και θα μου κάνει. Κάνετε σχεδιάκια. Θα βοηθήσει να ψηθούν πιο σωστά. Κάτσε, Αργυρούλα, να το δούμε. Ναι, ναι. Θα βοηθήσει να ψηθούν. Περίμενε λίγο, Αργυρούλα. Εδώ. Μπράβο. Θα βοηθήσει να ψηθούν πιο σωστά, παιδιά, με μου τα κολλάτε έτσι. Ωραία. Και θα βοηθήσει να μελώσουν και πιο σωστά. Τριπούλε. Μόλις ψηθούν, τα έχω μέσα και τα ξέχασα αυτά. Τα κάψαμε. Μπορεί κιόλας. Τα κάψαμε. Δεν τα κάψαμε. Αλλά ελάτε να δείτε. Πάρε μυρωδιά, ρε Φέη, τώρα. Πάρε μυρωδιά, μην το πιάσεις.
Άρα οι κανέλες και τα γαρίφαλα, μοσχομυρίζοντα, πορτοκάλια, τέλεια. Και σκέτο είναι κουκουράκι. Μα τι σου λέω, αυτά τα έκανα λίγο μεγαλύτερα. Δεν έβαλες κάτω ούτε λάδι ούτε. Τίποτα, γιατί βλέπεις είναι. Λαδόκολα ούτε τίποτα. Η ζύμη μου είναι λαδερή, είναι απαλή. Μην μου τα σφίξετε πολύ. Μην βάλετε παραπάνω αλεύρι και μου τα κάνετε πετραδάκια. Ακριβώς όπως μας είπες θα τα κάνουν. Ακριβώς όπως σας είπα. Αφού κρυώσουν λοιπόν, έχω το σιρόπι μου φτιαγμένο έτοιμο. Και το σιρόπι μου για να περιμένεις να κρυώσουν τα μελομακάρονα. Ναι, 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 πρέπει να κρυώσουν τελείως. Εγώ να σας πω τι κάνω. Στον Παπαδάκη μια μέρα που δεν έχουμε πάρα πολλή δουλειά, φτιάχνουμε τεράστια δόση. Τα ψήνω όλα εκείνη την ημέρα και μετά τα μελώνω κάθε μέρα λίγα-λίγα για να είναι όπως τα είδες τώρα. Φρέσκα, ωραία, ζουμερά, αλλά τραγανά. Μόλις βράσει το σιρόπι μου όλα τα υλικά μου για 3 λεπτά, βγάζω λίγο τον αφού. Που είπαμε έχει 400 γραμμάρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια νεράκι, μπράβο. 400 γραμμάρια μέλι θυμαρίσκιο, μισό λεμόνι ακέρωτο, το εννοείς τη ξύσμα. Όχι, όχι, βάζω το μισό λεμόνι. Α, όλο μέσα το, να κάθεται. Το αφήνω μέσα, να κάθεται μέσα, δίνει αρώματα, είναι λεμόνι, πορτοκάλι, και στο τέλος θα αφιστεί και γίνει το καρυδάκι. Μπράβο, λοιπόν, αφού βράσει το σιρόπι μου για 3 λεπτά ακριβώς, χαμηλώνω τη φωτιά μου στο 1 και όσο το σιροπάκι μου είναι ακόμα ζεστό και ψιλοκοχλάζει, τότε λοιπόν πιάζω, πιάνω μπόλικα-μπόλικα στα χεράκια μου ταυτόχρονα. Μέσα, παίξτε κορίτσια. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να παίζετε στην κουζίνα. Να φτιάχνετε ωραία πράγματα και να τρελαίνονται όλοι. Και λοιπόν, μετράω μέχρι το 20. Έτσι, εγώ έτσι το έχω χρονομετρήσει. Αλήθεια. Μετράω μέχρι το 20 και μετά τα κάνω τούμπα. Γι' αυτό γίνονται, μελώνουν μέχρι μέσα χωρίς να γίνουν 9-9. Βγει η ποσότητα του. Όχι, παραπάνω θα βγει η ποσότητα. Βγαίνει περισσότερη η ποσότητα. Απλά εγώ έχω κάνει λίγο εδώ τώρα για να το δείξουμε. Και από την άλλη μεριά για 20 δεύτερα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, έτσι το μετράω, τα βγάζω και από πάνω πασπαλίζω με μπόλικο φυστικά και γίνεις και γίνονται φανταστικά και του χρόνου φτιάχνετε. Αυτά είναι τα μελομακάρονα της Αργυρούλας μας. Και είναι πεντανόστιμα. Στείλτε φωτογραφίες, βεβαίως. Θέλω να κάνουμε κάτι. Έλα. Θα πω πρώτα ακόμα μία φορά όμως το δώρο, γιατί σήμερα είναι μεγάλο δώρο και τη γνωρίζετε όλη αυτή την κουζίνα.